Στο νούμερο 7, στο νούμερο 7, εντάξει. Μην ανησυχείτε, γράφει ο άλλος. Έρχονται τα σωστικά συλλεργεία να σας μοιάζουν. Στο νούμερο 7, κυρίες και κύριοι. Ξέρετε, έχει συμβεί αυτή η μεγάλη ποδοσφαιρική είδηση σχετικά με την τιμωρία του ΠΑΟΚ σήμερα. Τιμωρήθηκε με 3 βαθμούς και όλο αυτό. Στο πρωτάθλημα του Super League, να το λέμε αυτό έτσι, να το χωνεύουμε. Και όλο αυτό έγινε εξαιτίας ενός οπαδού του ΠΑΟΚ, ο οποίος πέταξε ένα από αυτά τα. Ένα ρολό ταμιακής μηχανής και βρήκε. Ποιον βρήκε, γιατί δεν τα ξέρω. Βρήκε τον Όσκαρ Γκαρσία, τον προπονητή του Ολυμπιακού. Εάν τον βρήκε. Τον βρήκε αποφάνθηκε. Έβαλε ένα χαρτομάτιλο στο κατοχύλο, να τα λέμε. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, όπως καταλαβαίνετε, αυτά τα πράγματα δεν αντιμετωπίζονται έτσι επιφανειακά. Επιδερμικά. Γίνονται αναλύσεις και μάλιστα πολύ σοβαρές. Στο Μετρόπολη, στο ραδιόφωνο, το αθλητικό ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Ας μην υπάρχει σχολιασμός. Δείτε πώς αναλύθηκε το συγκεκριμένο. Ακαθόδες ζήτημα. Ναι, το ζήτημα. Αυτό το οποίο χτύπησε τον προπονητή του Ολυμπιακού. Ήταν ένα χαρτί ταμιακής μηχανής. Αυτό το χτύπησε. Και εγώ σας ρωτάω, πόσο ζυγίζει ένα χαρτί ταμιακής μηχανής? Πόσο ζυγίζει? Ναι, γιατί... μ' ακούτε? Ναι, σας ακούμε πολύ καλά. Εμείς από το φροντιστήριο Μέθοδο και τελείω όλων των φυσικών καθίσαμε κάτω και τα βάλαμε, όπως είπατε. Ναι. Και βρήκαμε λοιπόν τη μέγιστη δυνατή δύναμη που θα μπορούσε να χτυπήσει το πρόσωπο του προπονητή του Ολυμπιακού, ναι. Και βρήκαμε ότι είναι λιγότερο από ένα κιλό. Δηλαδή είναι γύρω στα 900 γραμμάρια, δηλαδή σαν να έφαγε ένα χαστούκι. 900 γραμμάρια σαν να το χτύπησε χαστούκι. Σας παρακαλώ πολύ, δώστε μας λίγο τα δεδομένα λίγο. Και υπολογίσαμε για να ενημερώσετε τους ακροατές σας, ναι. Τη μέγιστη δύναμη, ναι. Δηλαδή χωρίς την επίδραση της αντίστοιχης του αέρα. Ναι. Η οποία δηλαδή με την επίδραση της αντίστοιχης του αέρα είναι πολύ μικρότερη. Ναι, θέλετε να μας βάλετε λίγο τα στοιχεία, πώς το υπολογίσατε? Υπολογίσαμε. Δώσαμε μια αρχική ταχύτητα από το ύψος των 10 μέτρων από την κερκίδα που το έριξε 10. Ο φύλαθλος. Ο φύλαθλος. Ναι. Υπολογίσαμε την ταχύτητα με την οποία χτύπησε στο πρόσωπο του Γκαρσία. Ναι. Εφαρμόζοντας, ας πούμε, το ενεργειακό θεώρημα που λέγεται θεώρημα μεταβολής κινητικής ενέργειας. Και δώσαμε μια διάρκεια επαφής του αντικειμένου με το πρόσωπο του Γκαρσία 0,05 δευτερόλεπτα. Μάλιστα. Άρα λέτε 25 μέτρα η απόσταση τώρα που το αποτηρύψει μέχρι το πρόσωπο του Γκαρσία. Ναι, ναι. Λοιπόν, και υπολογίσαμε ότι αυτή η δύναμη με ναι. το θεώρημα... με το θεώρημα όθηση ορμής, δηλαδή με τη μεταβολή της ορμής, ναι. ότι είναι περίπου, είναι περίπου στα 600 φορές τη μάζα. Ναι. Επειδή η μάζα όμως είναι, ναι. το ρολό ξετυλίγεται, ναι. λοιπόν, έφτασε περίπου στο 1 τρίτο και είναι λοιπόν γύρω στα 900 γραμμάρια λιγότερο από ένα κιλό. Μάλιστα. Εντυπωσιακό. Εντυπωσιακό δεν θα πει τίποτα. Κυρίες και κύριοι, πραγματικά σας προκαλούμε να ψάξουμε σε όλο τον πλανήτη Γη. Ναι. Σε όλο τον πλανήτη Γη. Αν έγινε ποτέ κάποια παρόμοια ανάλυση για ένα παρόμοιο περιστατικό στα γήπεδα. Αλλά αυτή η ανάλυση. Όπως πολύ εύστοχα λέει ο φίλος μας Κωνσταντίνος, εσείς που θα δώσετε πανελλαδικές τον Ιούνιο, σημειώστε τα τώρα, θα τα ζητήσουνε. Επίσης, τώρα που τιμωρήθηκε ο ΠΑΟΚ αύριο το μεσημέρι στο Αθηνικό Μετρόπολης, ο Κοπέρνικος και ο Γαλιλαίος σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση. Όμως αυτή η ανάλυση που έγινε και αύριο που θα κάνουμε τον Κοπέρνικο δεν είναι τίποτα μπροστά στην ανάλυση όπου είχε και κασκαντεριλίκη μέσα. Εντάξει, ένα έγκλημα χρειάζεται μια αναπαράσταση. Στην ανάλυση που έγινε τηλεοπτικά εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μην του κάνεις αυτό. Πώς είναι, αυτό ανοιχτό. Πώς είναι. Πάρε το ανοιχτό, πάρε το ανοιχτό. Γκαρσία φοβάται το μάτι να του κάνω. Θα κάνεις έτσι. Μετά σε αυτό δεν... Αμάν, ουχ. Φοβάσαι. Ουχ. Στο νούμερο 6, κυρίες και κύριοι. Διαμαρτύρεται, συγγνώμη, Αντώνη, η Ένωση Φιλολόγων Θεσσαλονίκης, γιατί είπαν με τόσα συνθήματα στα γήπεδα, εμείς ποτέ δεν πήραμε θέση. Εσείς οι φυσικοί, μην πετάγεστε. Ναι, ναι, ναι. Σωστό γι' αυτό.